γνωρίζετε, μετά τις αλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, με το νέο σχολικό έτος 2023-2024 λειτουργούν ελάχιστες σχολικές επιτροπές. Μία από τη σχολική επιτροπή που λειτουργεί είναι η δική μας στο Δήμο Ηρακλείου, την οποία μπορέσαμε να τη διατηρήσουμε όπως λειτουργούσε και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό μας δίνει τα εξής πλεονεκτήματα. Πρώτον, παίρνουμε τριμηνιαίες επιχορηγήσεις, όπου τα χρήματα πιστώνονται στο λογαριασμό του Δήμου και πηγαίνουν άμεσα στα σχολεία. Κάθε επιχορήγηση είναι του ύψους περίπου των 400.000 ευρώ για κάθε τρίμηνο, δηλαδή συνολικά λαμβάνουμε περίπου 1.600.000 σε επιχορηγήσεις, οι οποίες φτάνουν μαζί με τις έκτακτες επιχορηγήσεις, όπως είναι η επιχορήγηση για την προμήθεια πετρελαίου, τα έσοδα των κηλικίων και διάφορα άλλα έσοδα που έχουν οι σχολικές μονάδες, φτάνουν περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα το κάθε σχολείο να γνωρίζει από την αρχή του χρόνου ποιο είναι το ποσό το οποίο θα πρέπει να υπολογίζει ως ποσό λειτουργικών δαπανών. Η σταθερή αυτή επιχορήγηση θα πρέπει επιτέλους να αυξηθεί, γιατί οι ανάγκες συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Για παράδειγμα, θα ήθελα να θέσω το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι πρότινος, κανένα σχολείο δεν είχε ανάγκη από air condition. Τώρα όμως, με την άνοδο της θερμοκρασίας, είναι απαραίτητη τοποθέτηση air condition σε κάθε τάξη, σε κάθε τμήμα του κάθε σχολείου. Αυτό δημιουργεί καινούργιες ανάγκες τόσο σε αγορά υλικών όσο και σε κατανάλωση ενέργειας. Δεν το έχει λάβει ακόμα υπόψη του το Υπουργείο. Επίσης, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η έναρξη της σχολικής χρονιάς και πιο συγκεκριμένα η έναρξη του φθινοπόρου και του χειμώνα, όπου χρειαζόμαστε άμεσα να γεμίσουμε τα ντεπόζιτα κάθε σχολείου με πετρέλαιο. Η προμήθεια αυτή είναι τεράστια. Φανταστείτε ότι αν τοποθετήσουμε σε 230 σχολικές μονάδες από ένα τόνο πετρελαίου, αυτόματα μιλάμε για 230.000 λίτρα τα οποία θέλουν άμεση πληρωμή. Συνήθως η προμήθεια αυτή και οι επιχορηγήσεις από την κεντρική εξουσία καθυστερούν. Όλα αυτά μας δημιουργούν αφενός την αίσθηση κάποιας έλλειψης και κάποιας στέρησης από την αύξηση την ετήσια που θα έπρεπε να δοθεί στο Δήμο μας. Απ' την άλλη μεριά όμως είμαστε τυχεροί, γιατί μπορέσαμε να ενεργοποιήσουμε τις σχολικές επιτροπές με το παλιότερο σύστημα λειτουργίας και έτσι να έχουμε τουλάχιστον μία τακτική επιχορήγηση η οποία να μπορεί να μας καλύβει τα βασικά μας έξοδα. Από αυτή την έννοια λοιπόν η σχολική μας επιτροπή δέχεται άμεσα μετρητά ανατρίμηνο και δεν καταργήθηκε όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου δυστυχώς μου λένε οι διευθυντές των σχολικών μονάδων ότι πλέον η επιχορήγησή τους είναι μόνο 500 ευρώ για να μπορέσουν να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες ή 1.000 ευρώ στις μεγαλύτερες σχολικές μονάδες. Τα ποσά αυτά για μας είναι εντελώς απαγορευτικά, δεδομένου ότι το Ηράκλειο έχει μεγάλες σχολικές μονάδες, μεγάλα κτίρια. Φανταστείτε ότι έχουμε κτίρια που στεγάζουν 500 μαθητές δημοτικού, 600-700 μαθητές γυμνασίου λυκείου, 1.150 σε μεγαλύτερες μονάδες δευτεροβάθμιας, και άρα υπ' αυτή την έννοια είναι καλύτερα πολλαπλάσια το σύστημα, καλύτερο πολλαπλάσια το σύστημα των σχολικών επιτροπών, και είμαστε περήφανοι που φροντίσαμε για να διατηρηθεί στο Δήμο Ηρακλείου.